τη Φάρμα Παπλιάκα επισκέφθηκε αντιπροσωπεία του Γαλλικού Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας σε συνεργασία με το εμπορικό τμήμα της Γαλλικής Πρεσβείας, ώστε να ξεναγηθούν και να παρακολουθήσουν τη διαδικασία άμλεξης και παραγωγής του γαϊδουρινού γάλακτος. Συγκεκριμένα, το επιστημονικό προσωπικό του Γαλλικού Ινστιτούτου έδειξε ενδιαφέρον για τη διαδικασία και τον εξοπλισμό με τον οποίο εκτελείται η διαδικασία άμλεξης των θηλυκών γαϊδουριών. Πραγματοποιήθηκε ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πραγματοποιείται η άμλεξη υποειδών στη γαλλική επικράτεια και συνέχεια στην παρασκευή και εμφιάλωση του γάλακτος. C'était une visite intéressante avec deux grandes découvertes pour nous, des choses qui sont pas habituelles en France, la traite des ânes et la culture du coton là, dont on vient de parler. Et c'est vraiment intéressant de voir ce qui se fait dans d'autres pays, qui se fait pas chez nous. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Ανακαλύψαμε δύο πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Καταρχάς ήταν η άμελξη των γαϊδουριών και αφετέρου τη καλλιέργεια του βαμβακιού. Είναι κάτι που εμείς δεν το έχουμε και ήταν πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εμπειρία για μας. Et pourquoi pas de quelques années, c'est important d'avoir des éléments pour pouvoir accompagner les éleveurs. Είναι πάντοτε χρήσιμο να βλέπεις πώς δουλεύουν οι άνθρωποι στο χώρο αυτό, στο εξωτερικό, γιατί ο εξοπλισμός που φτιάχνουν απευθύνεται κυρίως στο εξωτερικό, οπότε είναι πολύ ενδιαφέρον να το βλέπεις στην πράξη. Και στη Γαλλία έχουμε συστήματα άμελξης γαϊδουριών και θέλαμε να το δούμε και από κοντά πώς λειτουργεί. Qui appelle à la curiosité de voir d'autres systèmes de production. Au niveau de l'Institut, on est très friand de ce type d'ouverture à d'autres productions, d'autres filières, d'autres façons de voir les choses. Donc oui, sûrement. Ναι, βεβαίως θα το πρότεινα. Στο Ινστιτούτο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ να δούμε πώς λειτουργούν οι κτηνοτρόφοι εκτός Γαλλίας, νέους τρόπους κτηνοτροφίας ή άμελξης. Οπωσδήποτε θα το σύστηνα. Εγώ είμαι από τη Βρετάνια, αλλά οι συνάδελφοι εδώ έρχονται από όλα τα μέρη της Γαλλίας, από το Νότο, Ζιγά, Βρετάνια επίσης και το καθεξής. Νιώθουμε την τιμή και την υποχρέωση ως οικογενειακή επιχείρηση που δραστηριοποιείται στον γεωργικό και κτηνοτροφικό τομέα να ευχαριστήσουμε την αντιπροσωπεία του Γαλλικού Ινστιτούτου Κτηνοτροφίας για την επίσκεψη στη φάρμα μας, προκειμένου να παρακολουθήσουν τη διαδικασία παραγωγής γαϊδουρινού γάλακτος, δήλωσε στην κάμερα του επιλογές η ιδιοκτήτρια της Όνος Φάρμ, Ευαγγελία Παπλιάκα. Εμείς σήμερα είχαμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενήσουμε από τη Γαλλική Πρεσβεία στην Αθήνα το εμπορικό τμήμα, όπου ειδικεύεται στις αρμεκτικές μηχανές και συγκεκριμένα η ιδιότητά τους είναι στο άρμεγμα των ζώων. Είναι μια σημαντική άνοιγμα για την επιχείρησή σας εκτός Ελλάδας. Βέβαια. Αυτό προσπαθούμε εδώ και χρόνια βασικά, να γίνει ένα άνοιγμα πέρα από την Ελλάδα και σε όλη την Ευρώπη. Τώρα από εκεί και πέρα μακάρι να γίνει κάτι για αυτά τα ζώα που τα έχουμε πάρα πολλά χρόνια. Δυστυχώς δεν υπάρχει μέχρι στιγμής κάποιο πρόγραμμα επιδοτούμενο ή να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα αυτόχθονων φυλών, όπως είναι για παράδειγμα τα άλογα, και ελπίζω στο μέλλον να γίνει αυτό. Να έρθουν να επισκεφτούν τη φάρμα σας, μπορούν γενικά κάθε μέρα? Βέβαια, μπορεί οποιοδήποτε να έρθει, είτε μόνος του, είτε με την οικογένειά του, είτε σχολεία. Η φάρμα μας είναι ανοιχτή για όλους, 24 ώρες το 24ωρο. Είναι ένα διαφορετικό τρόπο. Τα γαϊδουράκια έτσι, που είναι σπάνιο. Τα γαϊδουράκια είναι σπάνιο, δεν υπάρχουν παντού και αυτά είναι ένα είδος προς εξαφάνιση, η αλήθεια είναι αυτή. Εδώ θα χαρούν και τα παιδιά περισσότερο. Γενικά είναι ζώα φιλήσυχα και πολύ δάπανα. Τρώνε πάρα πολύ. Αλλά γενικά όσοι έρχονται το ευχαριστούνται, ειδικά άτομα που δεν τα βλέπουν συχνά από κοντά και το χαίρονται περισσότερο και το εκτιμάνε περισσότερο. Ήρθατε στη μεγαλύτερη φάρμα της Ελλάδος, φάρμα γαϊδουριών και υπολείπων, και στον πιο καθαρό άνθρωπο που έκανε τα πρώτα βήματα από φτωχή οικογένεια, αλλά έκανε βήματα άνοδος. Λοιπόν,
Εύχομαι συγχαρητήρια. Καινοτόμες ιδέες πάντως της φάρμας Παπλιάκα βγήκαν πλέον και εκτός Ελλάδας. Και εκτός Ελλάδος βγήκε αυτό το σαπουνάκι που έκανε και το γάλα. Εκτός Ελλάδος. Πόσο σημαντικό είναι αυτό και για την τοπική κοινότητα αλλά και για τον δημολόγο? Είναι σημαντικότατο γιατί δεν το ξέραμε πρώτα. Απλώς το ξέραμε όταν ήταν κάποιο παιδάκι άρρωστο, το δίνανε για να περάσει. Ο κοκκίτης που λέγαμε. Τώρα το παίρνουν για άλλο, το παίρνουν και οι γυναίκες για διάφορες τέτοια μπούντρες, διάφορα καλλιντικά. Και έτσι πάμε μπροστά.